3 εκατομμύρια ευρώ αναζητούν τους τυχερούς, αφού η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου επεφύλασε μια ευχάριστη έκπληξη σε ξανθιώτες που αγόρασαν τους 50 λαχνούς από το Προκτορείο Κρατικών Λαχείων στην Ηρώων, αν και μέχρι στιγμής δεν εμφανίστηκαν όλοι για να εισπράξουν τα κέρδη τους. Και σήμερα δώσαμε τα 3 εκατομμύρια ευρώ στο Λαϊκό Λαχείο. Κέρδισαν πολλοί κόσμοι, μάλλον, γιατί όλοι έρχονται με δύο κομμάτια. Πήραν 25 χιλιάρικα. Το πρωί ήρθε άλλη μια κυρία με ένα κομμάτι, πήρε 12.500 ευρώ. Σύνολο είναι 3 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, ποιοι έχουν τα μεγάλα ποσά, δεν ξέρουμε. Αλλά σίγουρα θα είναι πολλά άτομα. Εγώ πιστεύω πάνω από 20 άτομα θα είναι. Γιατί όταν ο αριθμός συνήθως είναι έτσι τετραψήφιος με το 0 μπροστά, δεν το παίρνουν πεντάδες. Τα κόβουν. Και επειδή το 7 είχε πέσει και από τις γιορτές 10 φορές, λίγοντα. Και πήγαινε στο 7 πάλι ο πρώτος. Αυτό που βγαίνει συνήθως δεν θέλουν να το ξαναπαίξουν και πήγε σε πολύ κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πάνω από 20 άτομα οι τύχεροι. Τώρα ποιοι έχουν τα πολλά, το εκατομμύριο, το μισό εκατομμύριο, γιατί έχετε τις πεντάδες με πολλά λεφτά. Πριν ένα μήνα είχαμε χάσει πάλι τον πρώτο λαχνό για ένα νούμερο. Τότε είχε πάει στα Γιάννητσά. Τα λαχιά τα παίρνουμε από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτά. 3 εκατομμύρια λοιπόν μοιρασμένα στην πόλη της Ξάνθης. Στην πόλη μας. Ναι, έχουμε δώσει κατά καιρούς και άλλες φορές. Είναι η τέταρτη φορά που δίνουμε στα 15 χρόνια που έχω το μαγαζί εγώ τον πρώτο λαχνό. Πάντα είναι μετά από τζακπότ, γιατί είχε τετραπλό τζακπότ και ήταν μαζεμένα λεφτά μέσα. Και συνολικά τα κέρδη είπαμε είναι 3 εκατομμύρια. Είναι πολύ καλό πιστεύω για την πόλη μας, ειδικά σε αυτή την κρίση τώρα. Χάρηκαν. Οι δύο άνθρωποι δηλαδή αυτούς που σας είδα ήταν άνθρωποι της διπλανής πόρτας με χίλια προβλήματα. Γιατί ήταν και γνωστοί σχετικά. Συνεχίζει ο κόσμος με τον ίδιο ρυθμό να παίρνει λαχεία? Όχι. Η κίνηση έχει πέσει όπως έχει πέσει σε όλα τα μαγαζιά. Γι' αυτό γίνονται και περισσότερα τζακπότ πλέον τον χρόνο. Το τζακπότ τι είναι? Ότι από τα λαχεία που εκδίδει το κράτος, παράδειγμα έχει εκδώσει 100.000 αριθμούς. Πουλιέται το 30-40% πλέον. Δεν πουλιέται το 70% που πουλούσαμε κάποτε πριν 4 χρόνια, ας πούμε. Από εκεί, όταν τα 7 στα 10 λαχεία είναι μέσα στην αποθήκη, αναγκαστικά και το κράτος σου λέει τα μεταφέρω τα χρήματα. Δεν στα κλέβω, δεν στα παίρνω. Στα μεταφέρω για την επόμενη. Ξαναγίνεται τζακπότ. Ο κόσμος όμως, επειδή δεν έχει αγοραστική δύναμη πλέον, παίζει το ίδιο. Το 10 ευρώ που παίζει, το 20 ευρώ που παίζει ο καθένας, το 50 ευρώ, ό,τι μπορεί. Έτσι, ανάλογα με την τσέπη του. Αν και είναι λίγοι αυτοί που παίζουν πλέον 50 ευρώ τη βδομάδα. Και έτσι μαζεύτηκαν τα λεφτά και είναι 3 εκατομμύρια. Γι' αυτό είναι τόσο πολλά τα λεφτά. Πώς είναι αυτοί μέχρι τώρα που έχουν έρθει να... 2 άτομα έχουν έρθει, αλλά έχω ακούσει ότι σε μια υπηρεσία πολύ πιθανό να έχει κερδίσει 400.000 ευρώ. Έχει μια πεντάδα από το Τρίδημο. Και ένας άλλος πλανώτης μου είπε ότι σε ένα χωριό έχουν βρει λαχεία. Οι 4 πεντάδες από τις 10 έχουν πουληθεί εδώ από το μαγαζί. Οι άλλες 6 πεντάδες είναι από 2 πλανώδιους. Οι τυχεροί συμπολίτες μας γλίτωσαν με τη βοήθεια της θεάς τύχης, τάχη και τα βάσανα της κρίσης, αποκτώντας ωστόσο ένα νέο πονοκέφαλο. Σε ποια τράπεζα και σε ποια χώρα θα καταθέσουν τα ποσά, αφού εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα δημιουργούν μια κάποια ανασφάλεια.